Πολύ φοβήθηκες τα ιδανικά σου μήπως χάσεις, σαν μεγάλωσαν τη ζωή σου οι ευθύνες. Την αγωνιστικότητά σου μήπως χάσεις, όταν σε τύλιξε της καθημερινότητας η ρουτίνα. Όμως δεν δίλιασες. Τη γνώση έψαξε στα βιβλία των κλασικών και έμπνευση βρήκε στους αγώνες ηρώων λαϊκών και πάλεψες με πάθος και παλεύεις ακόμα. Πολύ φοβήθηκες μήπως λυγίσεις όταν σε δικαστήρια και κρατητήρια σε τραβούσαν και όταν με βασανιστήρια, εξορίες και φυλακές σφυριλατούνταν ήρωες με επαναστατικές αρχές. Όμως δεν δίλιασες, προμηθέας του λαού εσύ και αλυσοδεμένος ακόμα, με το πυρσό της δικαιοσύνης, το δρόμο φώτιζες και πάλεψες με πάθος και παλεύεις ακόμα. Και άντεξες, και άντεξα, και αντέξαμε. Διώξεις, πισωγυρίσματα, προδοσίες, ήτες λάθη. Και έζησες και έζησα και ζήσαμε αγώνες, απεργίες, συλλαλητήρια, εξεγέρσεις, νίκες. Χρόνους 100 τώρα πάθαμε, πονέσαμε και παλέψαμε. Χρόνους 100 τώρα διαβάσαμε, μελετήσαμε, μάθαμε. Να προετοιμάζουμε την εργατιά, νικηφόρα να διαβεί της επανάστασης στη δίκαιη στράτα. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το ποίημα της συντρόφισσας Τζένις Κέμπρη για τα 100 χρόνια, το οποίο είπαμε να διαβάσουμε μια και θεωρούμε ότι ταιριάζει σε αυτή την ημέρα μνήμης. Σύντροφοι και φίλοι, η φετινή εκδήλωση της τομεακής οργάνωσης του ΚΚΕ στην Κέρκυρα είναι μια ακόμα προσπάθεια που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα και η νεολαία του να σταθούμε μαχητικά μπροστά στην ιστορία του τόπου μας και να εμπνευστούμε από αυτήν. Κάθε χρόνο επιδιώκουμε και με αυτόν τον τρόπο περισσότεροι νέοι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με τη ζωντανή ιστορία του τόπου μας, του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Γίνεται προσπάθεια να φωτίσουμε κάθε κομμάτι γης που κρύβει τον θησαυρό των δικών μας ηρώων. Τέτοια προσπάθεια γίνεται φέτος και με τα μνημεία σε Γιάρο και Μακρόνισο. Γιατί η ιστορία των αγώνων και των ηρώων του λαού μας, η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος, δεν ανήκει στο παρελθόν. Ο ρόλος της δεν περιορίζεται στα ράφια ενός μουσείου. Μελετώντας την διδασκόμαστε και αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα για την ταξική πάλι σήμερα και αύριο. Τόσο κοντά και τόσο μακριά, το Λαζαρέτο βρίσκεται 2,5 ναυτικά μίλια από την Κέρκυρα και είναι ένα νησάκι χωρίς τρόπο πρόσβασης. Ένα μνημείο σύγχρονης ιστορίας και ηρωισμού, άγνωστο στους περισσότερους Κερκυραίους, αναξιοποίητο, παρατημένο, στέκει αγέροχο παλεύοντας με τα κύματα και τη λησμονιά. Δίνει και σήμερα αγώνα απέναντι στην αστική τάξη που δεν θέλει να φωτίσει τις θυσίες αυτές που αποδεικνύουν το δίκιο του αγώνα μας. Θυσίες που αποτελούν πρόκληση να συνεχίσουμε τον ανυποχώρητο αγώνα για ένα σύστημα χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στο αφηγηματικό αφιέρωμα που θα δούμε στη συνέχεια που ετοίμασαν οι σύντροφοί μας, προσπάθησα να χωρέσει λίγο από την ιστορία, λίγο από την αλήθεια, την ανθρωπιά και τη δύναμη που κουβαλάει αυτός ο τόπος. Η πραγματικότητα είναι πως οι μαθητές σήμερα δεν μαθαίνουν τίποτα από όλα αυτά στα σχολεία της αμορφωσιάς και της ημιμάθειας. Ακριβώς γιατί τα ιστορικά γεγονότα της προηγούμενης περίοδου φέρουν το μήνυμα των μεγάλων ανατροπών και επαναστάσεων που ετοιμάζονται μπροστά στα μάτια μας. Ανατροπών και επαναστάσεων που τρέμει η αστική τάξη και οι υπηρέτες της και γι' αυτό προσπαθούν να τα σβήσουν από την ιστορική μνήμη. Και για αυτούς που γνωρίζουν τι έγινε σε αυτό το νησάκι και σε τόσους ακόμα τόπους εξορίας, βασανιστήριων, εκτελέσεων, όμως λυγίζουν σήμερα υπό το βάρος της εκμετάλλευσης, της ζωής χωρίς δικαιώματα, της απογοήτευσης, θα αρκούσε να σηκώσουν το βλέμμα και κοιτώντας τον τοίχο που εκτελέστηκαν οι σύντροφοί μας, να πάρουν δύναμη. Να θυμηθούν τους στίχους του μεγάλου κομμουνιστή Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, θα βγούμε νικητές, κι ας είναι οι θυσίες μας βαριές. Γιατί το Λαζαρέτο, όπως και τόσες άλλες βαμμένες με το αίμα των συντρόφων μας γονιές στην Ελλάδα, διδάσκουν τη σημασία και την αξία του ηρωισμού σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Διδάσκουν σε ποιο έδαφος καλλιεργείται η συνειδητή στάση των ηρώων μας και πώς αυτή προετοιμάζεται μέσα από τον ηρωισμό που απαιτεί η καθημερινότητα του αγώνα, όταν μάλιστα οι εξελίξεις είναι ή φαίνονται αργόσυρτες. Οι 118 καταγεγραμμένοι κομμουνιστές και αγωνιστές έδωσαν τη ζωή τους, δεν δήλωσαν μετάνοια, αλλά με τη θυσία τους βροντοφώναξαν το δίκαιο του αγώνα. Σπουδάζουμε το παράδειγμά τους και συνεχίζουμε τον αγώνα για τα ίδια πανανθρώπινα ιδανικά. Ειδικά σήμερα που η γειτονιά μας μυρίζει μπαρούτι, που το Αιγαίο, η Μεσόγειος, αντί για θάλασσες ειρήνης, γίνονται όλο και περισσότερο πεδίο ανταγωνισμών, που οι ΗΠΑ, θεωρούμενοι σύμμαχοι και παράγοντας ασφάλειας, δίνουν το πράσινο φως για νέα επέμβαση στην ήδη ματωβαμένη Συρία. Που η χώρα μας,
μετατρέπεται απ' άκρη σ' άκρη σε μια απέραντη αμερικάνικη βάση και συμμετέχει ακόμα πιο ενεργά στα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή. Ο εναγκαλισμός της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, όπως τόσα χρόνια προπαγάνδιζε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάνουν την Ελλάδα μαγνήτη επικίνδυνων εξελίξεων, στοχοποιώντας τον ελληνικό λαό. Το παράδειγμα των Κούρδων, που δεν υπέγραψαν απλά συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, αλλά πολέμησαν στο πλευρό αμερικανικών στρατευμάτων και σήμερα η ΥΠΑ τους πουλάει για τα δικά τους συμφέροντα, είναι χαρακτηριστικό. Σπουδάζουμε το παράδειγμα των 118 κομμουνιστών και αγωνιστών και συνεχίζουμε τον αγώνα για τα ίδια πανανθρώπινα ιδανικά. Ειδικά σήμερα, που οι σωτήρες της πρώτης φοράς αριστερά νομιμοποίησαν τα μνημόνια, εδραίωσαν παραπέρα την εκμετάλλευση, έγιναν οι καλύτεροι κήρυκες των συμφερόντων του υπεριαλισμού και εν τέλει έστελαν πίσω στο σπίτι τους πολλούς από όσους είχαν αρχίσει να βγαίνουν στο δρόμο. Ειδικά σήμερα, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει την αντιλαϊκή σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σπρώχνει τη ζωή της εργατικής τάξης ακόμα πιο βαθιά στο λάκκο της εκμετάλλευσης. Που για να το πετύχει αυτό, θέλει να ξεμπερδέψει μια και καλή με τους αγώνες της εργατικής τάξης, με το οργανωμένο εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Γι' αυτό και παίρνει μέτρα για σωματεία και συνδικάτα που θα λογοδοτούν τους εργοδότες, γι' αυτό και καταργεί το άσυλο. Ειδικά σήμερα, που τα πάντα μοιάζουν ακίνητα και οι δυσκολίες ανίκητες, όταν το αναγκαίο και ρεαλιστικό φαντάζει στα μάτια των περισσότερων ουτοπία, χρειάζεται γερό κομμουνιστικό κόμμα για να εκπληρώσει την ιστορική του αποστολή που θα αντέχει και θα συνεχίσει να δρά με την ίδια ταλάντευτη πίστη για τον ομοτελειακό, το αναπόφευκτο πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ειδικά σήμερα, που ζούμε στα δύσκολα χρόνια της αντεπανάστασης, όχι απλά σε μια περίοδο μη επαναστατικής κατάστασης, παλεύουμε για να ξεσπάνε παντού εστίες αντίστασης. Κρατάμε τη φλόγα αναμένη με τη συνεχή πάλι για αλλαγή συσχετισμών, για ανασύνταξη του κινήματος σε αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, με κοινωνική συμμαχία, με γνώση ότι η πραγματική ελευθερία του κάθε αγωνιστή, του κομμουνιστή, είναι ότι αγωνίζεται να ανατρέψει την ταξική σκλαβιά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Από εδώ απορρέει και η δύναμη της αντοχής των κομμουνιστών. Είναι βασικό συμπέρασμα της ιστορικής πείρας πως ό,τι κερδίθηκε και ό,τι θα κερδιθεί είναι και θα είναι αποτέλεσμα σκληρής ταξικής πάλης, αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το κεφάλαιο και την εξουσία του. Το συμπέρασμα αυτό οδηγεί αντικειμενικά και σε συγκεκριμένη πολιτική στάση. Το ΚΚΕ δεν μπορεί παρά να βρίσκεται απέναντι σε κάθε αστική κυβέρνηση, απέναντι σε κάθε εκδοχή αστικής διαχείρισης, απέναντι στα κόμματα του κεφαλαίου, όπως και αν αυτά αυτοπροσδιορίζονται. Η ανάπτυξη την οποία υπηρετούν όλοι τους είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που στηρίζεται στην πάμφθηνη εργατική δύναμη, στους ανταγωνισμούς και τους πολέμους. Την ίδια στιγμή, τα επιτελεία του συστήματος ανησυχούν για μια νέα, βαθύτερη οικονομική κρίση που θα αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο τη διεθνή οικονομία. Πραγματική πρόοδος όμως είναι ο λαός να ζει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, τις δυνατότητες που δημιουργεί η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας. Γι' αυτό το κόμμα μας και η νεολαία του απευθύνεται σε όλους χωρίς ταμπέλες και προκαταλήψεις, ιδιαίτερα όσους εργαζόμενους, αυταπασχολούμενους, αγρότες προέρχονται πολιτικά από άλλα κόμματα και πολιτικούς χώρους, τους δίνει το χέρι, τους καλεί να δουν τα πράγματα με βάση το συμφέρον της τάξης τους, το συμφέρον της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και όχι με βάση το συμφέρον των αφεντικών. Να συσπηρεθούν, να συστρατευτούν με τους κομμουνιστές, τις προτάσεις και τη δράση του. Σε κάθε μικρό ή μεγάλο μέτωπο πάλης, να ενισχύσουν το ΚΚΕ, να το ισχυροποιήσουν στα σωματεία, στις εκλογές, όπου και αν όποτε γίνονται. Ήρωας είναι αυτός που καταφέρνει να δώσει απάντηση στα διλήμματα της εποχής του. Όλοι εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας να σταθούμε ηρωικά αντάξει των συντρόφων μας, ηρωικά αντάξει όσων έπεσαν σε αυτόν τον τοίχο. Σε αυτόν τον τοίχο μπροστά δίνουμε όρκο ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Ο δικός μας αγώνας σήμερα είναι η δικαίωση του αγώνα και της θυσίας των αγωνιστών του ΚΚΕ, ένα ύμνος στη δύναμη και την ακλόνητη πίστη τους, στη δύναμη των ιδεών του κόμματος που εμπνέουν και οδηγούν τους αγωνιστές σε μεγάλα και απίστευτα κατορθώματα. Ζήτω ήρωες του λαού μας, ζήτω το κόμμα μας το ΚΚΕ.